Φτιάχτε το. Τούρτα παγωτό. Φανταστική. Δίνω τη φόρμα μου, φόρμα δαχτυλίδι, για να φτιάξουμε την πιο ωραία σπιτική τούρτα παγωτό που συνδυάζει 2-1. Σπιτικό παγωτό με cookies και καραμελωμένο dulce de leche, θα το πούμε και θα σας πω μετά τι είναι. Και η βάση του είναι μοσαϊκό, θεϊκό μοσαϊκό. Είναι μια τούρτα που μέσα στο καλοκαίρι ή όποτε έχετε γιορτή και κόσμο στο σπίτι, είναι οικονομική, θα τη φτιάξετε πολύ γρήγορα, ας το πω εδώ, και είναι φανταστική. Θέλουμε 2-1, είπαμε, θέλουμε. Η βάση μου είναι ένα φανταστικό μοσαϊκό που γίνεται σε 5 λεπτά. Το παγωτό μου είναι ένα υπέροχο σπιτικό παγωτό, το καλύτερο σπιτικό παγωτό, που επίσης θέλει 5 λεπτά στο μίξερ μου, έτσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μία φυτική κρέμα. Τώρα, αν δεν έχετε φυτική και έχετε μια οποιαδήποτε κρέμα, δεν με πειράζει καθόλου. Θέλω λοιπόν 250 γραμμάρια κρέμα, είτε φυτική, φυτική σαντιγί, είτε μία κρέμα γάλακτος 250 γραμμάρια. Μέσα στο μίξερ μου να χτυπηθεί, να αφρατέψει για 2 λεπτά. Είπαμε το παγωτό μας είναι παγωτό cookies με dulce de leche, συγκλονιστικό, κολλασμένο. Ναι, θα μου πείτε έχει θερμίδες, τα ωραία πράγματα είναι ανήθικα υπογένεια. Μέσα στο μίξερ μου να χτυπηθεί καλά, να αφρατέψει η κρέμα μου. 2 λεπτά, καλό χτύπημα η κρέμα, καραμελώθηκα, θα πάω να πληθώ, όσο θα χτυπάει το ζαχαρούχο μέσα στην κρέμα. Πιο χαμηλά, για να πέσει μέσα τώρα το ευαπορέ. Σιγά σιγά, να μπει μέσα και να χτυπηθεί. Το σπιτικό παγωτό θέλει λίγο παραπάνω ώρα χτύπημα, σας τα εξηγώ σε εκείνη τη συνταγή, εντάξει, για να γίνει πιο αφράτο. Εδώ θέλω κάτι που θα μπει σε μια φόρμα και θα κοπεί κομμάτι, οπότε θέλω λιγότερη ώρα χτύπημα. Το αφήνω λίγο στην άκρη να χτυπιέται και πάμε να φτιάξουμε, όλα θα το κλείσω κιόλα, και πάμε να φτιάξουμε τη βάση μας. Η βάση μας είναι θεϊκό μοσαϊκό που γίνεται με πολύ απλά υλικά. Βούτυρο στην κατσαρόλα μου. Θέλω μια μεγάλη φόρμα, 26-28 εκατοστά, βγάζει μπόλικα κομμάτια, είναι για όλη την οικογένεια και να σας πω ότι διατηρείται στην κατάψυξή σας για πάρα πολύ καιρό, οπότε φτιάξτε μια μεγάλη, μια που θα μπείτε στον κόπο να λερώσετε σκεύη, φτιάξτε μια μεγάλη και να έχετε κάθε απόγευμα ένα, κάθε απόγευμα. Οπότε θέλετε ένα κομμάτι από αυτό που είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, μέσα το βουτυράκι μου να λιώσει. Άστο, να λιώσει με την ησυχία του, δεν μας κυνηγάει κανείς. Να λιώσει σιγά σιγά. Πάντα το βούτυρο θα το λιώνετε σε χαμηλές φωτιές, δεν θέλω δυνατή θερμοκρασία, δεν θέλω να κάψω την πρωτεΐνη μου, γιατί το βούτυρο μέσα έχει πρωτεΐνη, όταν το αφήσετε να λιώσει θα διαχωριστεί το γάλα από το λίπος, εντάξει. Δεν θέλω να καεί λοιπόν εκείνα τα ασπράκια που είναι οι πρωτεΐνες του γάλακτος, γιατί άμα καεί μετά θα φαίνεται μέσα σε οτιδήποτε, εκτός αν υπάρχει λόγος, έτσι, εκτός αν θέλω να κάνω μπερνουαζέτ που το χρησιμοποιούμε για σαν βάση για μια άλλη συνταγή, τότε ναι, τότε το καραμελώνουμε, τότε το καίμε. Εδώ δεν θέλουμε να κάψουμε τίποτα, απλά να λιώσει ωραία. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το ζαχαρούχο για να φτιάξουμε το θεϊκό μοσαϊκό, έτσι. Μέσα και το ζαχαρούχο, ωραία, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και μέσα θα ρίξουμε και 4 κουταλιές, είναι μισό ζαχαρούχο, είναι 125 γραμμάρια βούτυρο, μισό κουτί ζαχαρούχο, 200 γραμμάρια δηλαδή, και 4 κοφτές κουταλιές της σούπας κακάο. Χρησιμοποιήστε ένα πολύ καλό κακάο για τα γλυκά σας, χρησιμοποιώ συγκλονιστικό κακάο, όμως χοβολάει, γι' αυτό και βλέπετε το χρώμα του αρκετά σκούρο. Όλα αυτά λοιπόν να γίνουν μια ωραία μαύρη κρέμα. Λιώστε το καλά, 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 θέλει καλό ανακάτεμα, έτσι ωραία. Τώρα θα το σβήσουμε και όλα, δεν θέλει άλλο. Μόλις διαλυθούν και γίνει έτσι σαν μια παχιά ωραία σοκολατένια κρέμα, το σβήνω σαν λιωμένη σοκολάτα. Μέσα θα ρίξουμε το κονιάκ. Αν πρόκειται να φάνε παιδιά, μην το βάλετε. Αν θα φάτε εσείς, βάλτε το κονιάκ, του πάει τρελά. Εδώ, έχω και τα μπισκότα μου τώρα, σε μικρά κομμάτια τα μπισκότα. Ωραία. Σπάστε τα όσο περισσότερο μπορείτε. Όταν τα κάνετε μοσαϊκό, αφήστε τα λίγο πιο χοντρά. Τώρα που θα το κάνουμε βάση για την τούρτα, που δεν θέλω μεγάλα κομμάτια μέσα, όσο πιο μικρά μπορώ. 3/4 του πακέτου, γύρω στα 25 μπισκότα βάζω. Και μην ξεχνάτε, κάτω από κάθε συνταγή, κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το link, τα μπλε γράμματα, που είναι μέσα η συνταγή, σε πάει κατευθείαν στο argyro.gr. Μου λέτε πολύ δεν προλαβαίνω την κάρτα. Μην είναι και μικρό αυτό που είναι το, άμα δεν το βλέπεις σε μεγάλη οθόνη, δεν φαίνονται καθαρά, λογικό.
Όμως μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, έτσι να βραχούν καλά τα μπισκότα μου. Λίγο υπομονή, να πάνε όλα μέσα, να γίνει όλο έτσι ένα ωραίο μαύρο μείγμα. Μια πάστα στην ουσία θα γίνει. Και θα το βάλω στη φόρμα μου σαν βάση για τα μπισκότα μου. Ας το βάλω αυτό να χτυπιέται πάλι και πάμε. Έτσι, μοσχοβολάει το κακάο, το κονιάκ, τα μπισκότα. Πατήστε το με τη σπάτουλα ή με ένα κουτάλι, με ό,τι έχετε τέλος πάντων. Έτσι. Κάντε μου και μερικές τρυπούλες έτσι εδώ. Λίγο πατητό να είναι. Να πέσει από πάνω το αφράτο παγωτό, να καθίσει μέσα και να δέσει όλο μαζί, εντάξει. Έχω εδώ ντούλτσε ντι λέτσε. Είναι ζαχαρούχο καραμελωμένο. Όμως δεν βράζω το ζαχαρούχο εγώ για πολλές ώρες όπως κάναμε παλιά. Φτιάχνω την κρέμα ντούλτσε ντι λέτσε εδώ. Όπως έγινε η ντούλτσε ντι λέτσε και στην πρώτη φορά που δημιουργήθηκε το 1800, δεν θυμάμαι πού, στους καταράκτες του Νιαγάρα. Τι είναι το ντούλτσε ντι λέτσε? Είναι γάλα και ζάχαρη. Ξεχάστηκε πάνω στη φωτιά, έβρασε και έγινε αυτό το θεϊκό πράγμα, η καραμέλα γάλακτος στην ουσία. Έχετε φάει ποτέ τις τετράγωνες καραμελίτσες γάλακτος? Εκείνες που είναι μαλακές, ναι, κάνεις εσύ. Σ' αρέσουν, ναι. αυτή τη γεύση λοιπόν σου δίνει σε αυτή τη μορφή. Τώρα, αυτό αν θέλω, είτε θα ρίξω λίγο επάνω στη βάση μου, είτε θα βάλω μέσα επάνω στην κρέμα μου. Όπου θέλετε, εσείς το βάζετε. Επάνω στην κρέμα του παγωτού δηλαδή. Ή και μέσα μπορώ να το ρίξω και να το ανακατέψω. Θα μου γίνει μπέζ το μείγμα μου. Είτε την ώρα που θα το στρώσουμε θα ρίξουμε πάνω λίγη κρέμα. Πάμε να βάλουμε μέσα τώρα και τα μπισκότα μας. Έτοιμο είναι αυτό. Στην ουσία είναι ό,τι πιο εύκολο έχετε φτιάξει σε γλυκό σπιτικό στο σπίτι. Να βγεις να αγοράσεις μια τούρτα παγωτό. Χρειάζεσαι ένα χι ποσόν. Με πολύ λίγα χρήματα, με απλά υλικά, με ένα ζαχαρούχο, με μια φυτική κρέμα, με ένα ευαπορέ, με λίγα μπισκότα και λίγο κακάο, κάνεις μια υπερπαραγωγή 28 εκατοστών που σου βγάζει 12 με 14 κομμάτια φουσκωτά. Μπισκοτάκια σπασμένα μέσα ή ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε καραμελωμένους σιρούς καρπούς, ό,τι σας αρέσει, έτσι. Από πάνω θα βάλω καραμελωμένους σιρούς καρπούς. Θα σας το κάνω ακριβώς όπως σας το δείξα στην Ελένη και όσοι το φτιάξατε παραμιλήσατε. Έτσι θα το κάνουμε. Μέσα λοιπόν μπισκότα, μπορείτε να βάλετε και γεμιστά με άλλη γέμιση, έτσι, λεμόνι, με φράουλα, ό,τι θέλετε κάνετε. Πάμε και ένα ανακάτεμα, έτσι, ωραία, και μέσα, αφράτο και ωραίο και φανταστικό, εδώ με τα φώτα έλειος, έχω λιώσει και εγώ μαζί του. Όλα μέσα τα πραγματάκια μας, έτσι, να σκάψω καλά κάτω. Και τώρα από πάνω θα ρίξω κουταλιές που θα μπει μέσα. Αυτό θα μπει μέσα. Το κάνουμε και έτσι. Έτσι. Και μετά θα το ανακατέψουμε και θα πάει κάτω. Και θα έχεις ένα συγκλονιστικό παγωτό με γεύση καραμέλας. Παγωτό cookies με μπισκότα. Με βάση μοσαϊκού. Πείτε μου τώρα σε ποιο θα το βγάλετε αυτό. Και δεν θα κολλαστεί να δοκιμάσει. Πείτε μου. Και μέσα στο καλοκαίρι έχει πάρα πολλές γιορτές, παιδιά. Πάρα πολλές γιορτές. Και επειδή τώρα οι γιορτές θα γίνονται πλέον όλες οικογενειακά, ένα γλυκό για την οικογένεια, για τους φίλους σου. Έλα, πάμε να του κάνουμε και ένα τέτοιο. Να μπει έτσι όλο μέσα, ωραία. Έτσι. Πάει για κατάψη, να παγώσει. Κατάψυξη θέλει περίπου 2 με 3 ώρες. Μέχρι να σφίξει. Δεν θα το βγάλεις από την κατάψυξή σου, αν το πατάς και δεν έχει σταθεροποιηθεί. Πρέπει να παγώσει. Μόλις σφίξει είναι τέλεια. Πάμε, κατάψυξη. Θα το αφήσουμε να παγώσει για να σερβίρουμε, έτσι. Όταν είναι η ώρα για να σερβίρω, ή και πριν θα το κάνουμε γιατί δεν παθαίνει τίποτα αυτό, θα ανάψω το μάτι μου μέτρια προς μεσαία φωτιά και θα καραμελώσουμε ξηρούς καρπούς. Παίρνω αμύγδαλα, φιστίκια, φουντούκια, ό,τι σου αρέσει τέλος πάντων. Ό,τι ξηρό καρπό έχεις στο σπίτι μπορείς να τον κάνεις καραμελωμένο και να είναι φανταστικό να γαρνίρεις τα παγωτά σου, το γιαούρτι σου, τα φρούτα σου, τις κρέπες σου, ό,τι θέλεις. Έχω λοιπόν λίγη ζάχαρη, τώρα είναι αυτό 3 κουταλιές, 4. Βάζω όμως τη ζάχαρη πάντα για να κάνω καραμέλα, τη βάζω σταδιακά. Δηλαδή θα ρίξω τη λίγη ζάχαρη τώρα, θα την αφήσω να λιώσει και θα προσθέσω την επόμενη. Και μάλιστα ξέρετε τι, θα το βάλω στο μικρό το μάτι, γιατί αυτό το μάτι είναι μεγάλο. Και τι συμβαίνει με τις εστίες? Η εστία η μεγάλη, η φωτιά της έρχεται στα πλαϊνά. Στο κέντρο θα αργήσει περισσότερο να γίνει, οπότε θα το βάλω στο μικρό το μάτι για να πιάνει από κάτω. Εδώ.
Μόλις λιώσει η πρώτη δόση, το βάζω σε δόσεις δηλαδή. Πόσο θέλει, μισό λεπτό, μόλις λιώσει, θα προσθέσω το επόμενο. Και αυτό τι μου κάνει, βοηθάει την καραμέλα μου να παραμείνει ξανθιά και ωραία, να μην πάρει έτσι καφέ χρώμα, να είναι ξανθό. Γιατί όσο πιο πολύ σκούρο είναι το χρώμα της καραμέλας, τόσο περισσότερη πίκρα σου βγάζει μετά στο τέλος. Και θα έχουμε έτοιμο ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί. Θα ρίξουμε ζεστά την καραμέλα πάνω στο αντικολλητικό χαρτί. Και δεν παθαίνει τίποτα αυτό. Θα το αφήσετε σε θερμοκρασία δωματίου και θα το έχετε εκεί. Μέσα στο βάζο σας μπορείτε και να το σπάσετε, να είναι σαν πραλίνα λιωμένη. Να το βλέπετε. Ξεκινάει από τα πλάγια. Σιγά σιγά υγροποιείται η ζάχαρη. Όπου υγροποιείται, προσθέτω. Όπου υγροποιείται, προσθέτω. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα που πήρε το ωραίο το χρωματάκι και έλειωσε καλά, μέσα θα μπουν και τα φουντούκια μου. Έτσι, και καλό ανακάτεμα, έτσι, να πάει παντού, να ντυθούν καλά-καλά. Τώρα αν έχετε χρόνο και θέλετε να παίξετε, μπορείτε να βγάλετε και ένα φουντούκι, να γαρνίρετε με ένα, εγώ τώρα δεν θα περιμένω άλλο. Κοιτάξτε χρώμα η καραμέλα, είναι το καλύτερο κόλπο για να κάνετε φοβερή καραμέλα. Αυτό που δείξαμε με λίγη-λίγη τη ζάχαρη εδώ. Και εσύ εδώ. Απλώστε το όσο είναι ζεστό, γιατί άμα κρυώσει μετά δεν θα χωρίζει. Απλά πρέπει να σπάσει όλο μαζί. Και μετά το σπάμε σε κομμάτια. Περιμένουμε να παγώσει η τούρτα μας. Έτοιμο το γλυκό μου. Μένει μερικές ώρες να παγώσει και να σφίξει. Δεν θα το κόψετε όσο είναι μαλακό, εννοείται, έτσι. Για να το κόψετε, ή θα το αφήσετε πάνω στον πάγο της κουζίνας σας γύρω στα 15 λεπτά, ή θα βάλετε καυτό νερό, το μαχαίρι μέσα, να ζεσταθεί η λάμα και με προσοχή θα το κόψετε, εντάξει. Αλλά αφήστε το 15 λεπτάκια. Τώρα εγώ βιάζομαι να το κόψω, θα το αφήσετε 15 λεπτά επάνω στον πάκο και μετά θα κόβετε τέλεια, θα κόβετε σαν κανονική τούρτα. Πάμε λοιπόν. Φανταστικό παγωτό σπιτικό με μοσαϊκό από κάτω. Φτιάξτε το όλοι παιδιά, θα το τρώτε όλο το καλοκαίρι και θα λέτε τι ωραίο γλυκό κάναμε με τόσο λίγα υλικά. Έτσι ωραία. Είναι φανταστική όμως. Φανταστική! Από κάτω η βάση μοσαϊκό σοκολάτα και από πάνω παγωτό με καραμέλα γάλακτος, συγκλονιστική. Και βέβαια εννοείται πως από πάνω γαρνίρω τώρα με ό,τι θέλω, έτσι. Θυμάστε ότι φτιάξαμε εδώ τα καραμελωμένα φουντούκια, είτε θα τα βάλετε πάνω σπασμένα σε κομμάτια σαν γυαλιά, που και αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό, έτσι, ή θα σπάσετε σε γουδί και θα πασπαλίσετε κομμάτια καραμέλας. Και από πάνω, το θέλει το από πάνω. Λίγη λιωμένη σοκολάτα και όπως είναι, αυτό θα το κάνετε τελευταία στιγμή. Όταν είναι ώρα να βγεις στο τραπέζι. Αυτό είναι ωραίο να έχεις τραπέζι. Το μεσημέρι στο σπίτι και να το βγάλεις στο τραπέζι, έτσι. Άστο και 10 λεπτά και πάνω για να κόβεται εύκολα και ωραία. Και τελευταία στιγμή θα το περιχύσεις. Χαρή, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα αυτό εδώ. Θα το περιχύσεις με σοκολάτα και η σοκολάτα έρχεται και παγώνει και γίνεται πάνω τραγανή. Έτσι, να παγώσει επάνω στο παγωτό, να βλέπετε όσο περνάει η ώρα, σφίγγει τώρα η σοκολάτα επάνω και θα κόβεται σε κομμάτια. Φτιάξτε το όλοι παιδιά, ένα από τα πιο ωραία σπιτικά, ωραία γλυκά, καλοκαιρινό τέλειο. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε όσοι το φτιάξατε. Κάντε subscribe οπωσδήποτε, περιμένω τα σχόλιά σας εννοείται και θα είναι ένα γλυκό που θα το έχετε όλο το καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά, εγώ θα πάρω ένα κουτάλι, ραντεβού στο επόμενο. Για πάμε για δοκιμή. Εγώ ξέρω πως είναι, γιατί το φτιάχνω συνέχεια. Το μοσαϊκό από κάτω, έτσι. Κανονικό μοσαϊκό, φανταστικό. Αφιερωμένο σε εσάς, φτιάχτε το. Φτιάχτε το. Τέλειο.